Καλημέρα, παιδιά. Ονομάζομαι Θεόδωρος Σαραντόπουλος, είμαι επαγγελματίας ψαράς και μέσα από το κανάλι μου στο YouTube θα βρείτε διάφορες κρίσιμες συμβουλές όπου έχουν να κάνουν κυρίως με την ερασιτεχνική αλία, αλλά θα μιλήσουμε και για το επαγγελματικό κομμάτι της αλίας όπου ερασιτέχνες μπορεί να πάρουν σαν κυκλοπαιδική γνώση. Σήμερα στο κανάλι μου, παιδιά, θα δείτε ένα ψάρεμα στη λίμνη Αμβρακία, όπου βρίσκεται κοντά στην Αμφιλοχία και που θα γίνει με απόχη και ένα καμάκι με ένα μικρό δίχαλο μπροστά για πεταλούδες, όπου έχουν κάνει το φαινόμενο αυτό του χειμώνα, της αναζήτησης των ζεστών νερών που λέμε. Δηλαδή αυτά τα ψάρια μπαίνουν σε πηγές όπου τα νερά είναι πιο ζεστά για να ζεσταθούν από το κρύο νερό του πελάγους. Και αυτά τα ψάρια ανεβαίνουν κατά χιλιάδες επάνω, δεν ανεβαίνουν για να αρχίσουν αυγό, προφανώς γιατί είναι κρύα τα νερά ακόμα, δεν είναι η εποχή τους. Μάρτιο μήνα και... Ανεβαίνουν αυγό κανονικά και τώρα... Είμαστε Ιανουάριο μήνα που λέω. Α, πρέπει να είναι κι άλλοι εδώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Εδώ αυκάρ να δεις τι γίνεται. Εδώ αυκάρ να δεις τι γίνεται. Πόσες να πιάσεις και πόσες να φύγεις. Με τα χέρια τους πιάνεις. Με τα χέρια πιάνω, εδώ κοίτα. Με τα χέρια. Με τα χέρια τα πιάνεις, αφού τα χαϊδεύω. Πόσα να πιάνεις και πόσα να φύγεις. Θα τσιπούρεις είναι εδώ, κοίτα, λες και βγαίνει από κλουβί. Λες και βγαίνει από κλουβί, τσιπούρεις, εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα. Το μυστικό, παιδιά, εδώ είναι να κάνετε ησυχία και να τα βγάζει τα ψάρια όσο πιο αθόρυβα γίνεται. Αυτά μπαίνουν κόντρα στο ποτάμι για να ζεσταθούν, εδώ που έχει σχηματιστεί, και κουράζονται. Με το που θα μπουν τα ψάρια μέσα στη ροή του ποταμού, δεν χρειάζεται να πάτε κατευθείαν μπαμ 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 και να τα αγριέψετε να γυρίσουν πάλι μέσα. Τα αφήνετε, μπαίνουν, κουράζονται και μετά σιγά σιγά πάτε και τα μαζεύετε πολύ χειρουργικά, με πολύ χειρουργική ακρίβεια. Και αφού μαζέψετε όσα είναι εδώ μπροστά στην κήπη του ποταμού, αυτά που έχουν καταφέρει και έχουν περάσει στο πρώτο σκαλοπάτι, μετά είναι τόσο εξαντλημένα, πάτε και τα παίρνετε με το καμάκι. Εγώ, επειδή δεν πήγα για δουλειά σήμερα για να γυρίσω αυτό το βίντεο για εσάς, τα ψάρια που θα βγάλω από εδώ θα τα πουλήσω. Γι' αυτό επιλέγω τα μεγαλύτερα. Καταλάβατε. Και επειδή η πεταλούδα δεν την παίρνουν τρυπημένη από καμάκι, τα πιάνω με την απόχη.
εδώ, το έχω βάλει στο μάτι εδώ και πώς νιώθω, θα σπέσω, θα σπέσω. Θα φύγει, είναι δικιά μου.
πουτάνα.
δεις. Δεν θέλω να την προγγίξω. Σιγά σιγά θέλω να την πάω. Αφού δεν έχει ψάρτη, να πάω πάνω. Nada. Δεν θέλει απότομα, άμα τα κάνεις απότομα πρόκειται, γύρισανε κάτω όλα μετά. Θα πάρεις 5 κοινωνίους δουλειά.
τώρα θα πάρω αυτές εκεί. Εδώ μέσα, πάρτις. Πάρτις αυτές. Μην σκόεις έτσι γιατί θα στραβώ στην αλουμίνιο. Δεν θέλει τόσο, πάει. Τα πρώην ξυσούλα τώρα, γύρισαν. Θες πάνε με το χειράκι τώρα, αρμικτές. Έτσι βλέπω. Έλει πιάνω. Έτσι πιάνω, δείτε. Έχουμε. Τι τώρα έχει. Θα φύγουν αυτές που είναι μέσα. Έλα εδώ, περίμενε, περίμενε. Αυτά είναι τα ψαράκια που πήραμε, παιδιά. Κάθε ψάρι του κιλού. Από μισό και απάνω. Μια κουσάρες, τόσο φτάνει πεταλούδες. Και δυο νιζολάκια εδώ. Και αυτά πέτσα. Αυτά είναι μονόευρα, έτσι τα λέω εγώ. Θα πάρουμε ένα σαραντάρι με ροκάματο. Γιατί, ως γνωστόν, οι έμποροι κλέβουν και λίγο στο ζύγι. 100 κιλά ψάρια, είτε ένα τόνο πάτε, είτε 10 κιλά, τα ίδια λεφτά παίρνουμε κάποιες φορές από τους εμπόρους. Θυμίζονται γιατί είναι καλά παιδιά. Βγάλουμε ένα σαραντάρι τώρα. Και από το σαραντάρι θα μας μείνει το τριαντάρι να πάμε το βαζόγαλο στο σπίτι. Το μεροκάματο που λέμε. Ας, πάμε σιγά σιγά να ετοιμαστώ. Γιατί θα μας αυτό πάρει είναι ώρα. Το ψάρεμα εδώ παιδιά. Ας, όπως είπα και πριν, κάναμε μια όφα από τη δουλειά, ξεκουραστήκαμε λίγο. Δεν πήγα να ρίξω δίχτυα και τα λοιπά και να αρχωθώ με την έννοια της δουλειάς. Κάναμε ένα βίντεο για σας, να γουστάρετε κι εσείς που λέμε. Έβγαλα και το μεροκαματάκι, καλά πήγε σήμερα. 30 ευρώ θα πεις τώρα εντάξει, οκ. Okay. 30 ευρώ παιδιά είναι 30 ευρώ. Δεν ζητάμε τα πολλά, έχει ο Θεός, αύριο θα έρθουν και τα πολλά και μεθαύριο μπορεί να μην έρθει και τίποτα. Πάλι έχει ο Θεός. Κανένας καλός δεν χάνεται. Έτσι πιάνονται πεταλούδες. Αν αφήσετε πολλή ώρα, κάτσετε δηλαδή πολλή ώρα και περιμένετε αρκετή ώρα και παλεύουν πολλή ώρα τα ψάρια να ανέβουν επάνω, όπου πίσω ηρεμούν και έρχονται και κυπρίνοι,
Αλλά επειδή δεν έχω χρόνο να κάτσω να κάνω τέτοιο ψάρεμα, γιατί θέλω να πάω σπίτι, να ετοιμαστώ, να φάω, να κάνω, να ράνω, να ξαπλώσω και μετά το βράδυ να πάω για δουλειά. Για το βράδυ πρέπει να πάω για δουλειά, να βγάλω μεροκάματο, να πάω σπίτι μεροκάματο που λέμε, όχι τώρα 20-30 ευρώ, τα βαζόγαλα της μικρής δεν φτάνουν. Και να. Αν καθόμουν κι άλλο, θα βλέπατε από πίσω και Κυπρίνους μεγάλους να ανεβαίνουν, αλλά δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έρχεται και κόσμος εδώ, τώρα τον ξέρουν ντόπιο τον τόπο και έρχονται. Υπό επαγγελματικές συνθήκες βάζεις ένα δίχτυ παρακάτω, κάνεις λίγο κλάπαλο και τα θερίζεις όλα ό,τι υπάρχει εδώ πέρα. Αλλά δεν το κάνουμε, γιατί σεβόμαστε τους ντόπιους και θέλουμε να έρχονται εδώ πέρα να παίρνουν 5 ψάρια να περνάνε την ώρα τους. Είναι το φαινόμενο αυτό που είδαμε και με το Δρομιτσάκι το Δεκέμβριο. Είμαστε 12-14 Γενάρη τώρα. Ανεβαίνουν τα ψάρια, παιδιά, για να ζεσταθούν. Δεν χύνω να βγω για να είναι απαγορευμένη η περιοχή του ψαρέματος κτλ. Απαγορευμένη περίοδο που λέω ψαρέματος. Επομένως μπορούν να λιευτούν αυτά τα ψάρια. Έρχονται για να γλιτώσουν το κρύο από το πέλαγος. Ησυχία εκεί πίσω. Χτυπιούνται μέσα φενιζόλ τα ψάρια, παιδιά. Μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφούλα στο κανάλι μου, like στα βίντεο που σας αρέσουν, να διαβάζετε τα σχόλια και τις περιγραφές για να βοηθείτε περισσότερο. Τα βίντεο μου να τα βλέπετε από την playlist, γιατί τα έχω ταξινομημένα αναθεματική σειρά και εκεί πέρα θα βρείτε όλα τα βίντεο μου. Δηλαδή τα ψαρέματά μου θα τα δείτε όλα μαζί κτλ. Η άλλη λύση είναι να βάλουμε ένα λάζαρο εδώ και ένας να κάνει κλάπανο να γυρίσει τα ψάρια κάτω όταν μπουν αρκετά μέσα σε αυτό το αυλακάκι εδώ το καταραχτάκι. Και ο άλλος να σηκώσει μια και καλή την απόχη να βγάλει δύο κλούβες ψάρια. Αλλά εμείς δεν ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε καταστροφή. Ήρθαμε να βγάλουμε 10 ψάρια όπως τα βγάζουν οι ντόπιοι. Να δείτε και αυτό το ψάρεμα. Το καμάκι αυτό, παιδιά, δεν είναι καλό. Αυτό το καμάκι το φτιάχνουν εδώ οι ντόπιοι. Δεν είναι καλό. Είχα άλλο καμάκι για τέτοια δουλειά εδώ πέρα για αυτό το μέρος, το οποίο το είχα δώσει ένα φίλο και έχει να μου το φέρει. Θα φτιάξουμε και ένα καμάκι με 3 δοντάκια μικρού λιτόσου δά, το οποίο κάνει για αυτή τη δουλειά, να τρυπάς τα πεταλούδια. Μέχρι το επόμενο βίντεο που θα τα ξαναπούμε, να είστε...